Σιγά σιγά καταλαβαίνει ο κόσμος ότι κάτι μυρίζει και φοβούνται ότι μήπως σύντομα δεν θα δούμε μια άσπρη μέρα, σοβαρή διόρθωση, να γυρίζουμε στα κανονικά και θα έχουμε πολύ μέλλον αυτή η κατάσταση. Άρα πολλοί απορούν τι θα κάνω, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, έχω γράμματα πολλά και λένε καλά εγώ είμαι μία ώρα από εκκλησία και εκεί ο ιερέας δεν με αφήνει να, ούτε εξομολόγηση να κάνω. Πώς θα ζω, τι θα κάνω. Αυτή είναι πολύ αγωνία, υπάρχει αγωνία από τους πιστούς, τι θα κάνω, πώς θα ζω. Τι να τους πούμε, γέροντα. Ναι, έχουμε το παράδειγμα των χριστιανών των πρώτων αιώνων, οι οποίοι με μύριους κινδύνους επήγαιναν νύχτα και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία κρυφά μέσα στους τάφους των μαρτύρων, μέσα στις κατακόμβες, στα υπόγεια, με μύριες προφυλάξεις και με κίνδυνο της ζωής τους. Έτσι και τώρα πρέπει να το καταλάβουμε, το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι έχουμε ένα διωγμό. Πολύ περισσότερο μέσα στο ναό είναι απαράδεκτο, είναι ολιγοπιστία, είναι όπως είπαμε βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Γιατί εκεί αν το κάνουμε αυτό ή αν δεν φυλάμε τις Άγιες Εικόνες που επίσης είναι πηγή αγιασμού και σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες και μάλιστα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όποιος δεν προσκυνά τις ιερές εικόνες αφορίζεται. Δηλαδή κόβεται από την Εκκλησία. Είναι νεκρός πνευματικά. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει σωτηρία εάν δεν προσκυνά τις Άγιες Εικόνες. Είναι θέμα πίστεως. Είναι θέμα πίστεως. Δογματικό το θέμα. Θέμα δογματικό, θέμα ιερών κανόνων. Και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί κάποιος και να πει αφού μου το είπε ο επίσκοπος δεν θα το κάνω. Ο Απόστολος Παύλος τι μας έλεγε? Και εγώ ίδιος λέω να σας πω κάτι άλλο από αυτό που σας έχω πει μέχρι τώρα. Ή και άγγελος εξ ουρανού δεν θα τον ακούσετε. Mm. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος, επίσκοπος, ή και σύνοδος ακόμη ολόκληρη, ή και όλες οι σύνοδοι, και επανορθόδοξος να γίνει. Να μας απαγορεύουν την που θα μας απαγορεύει την προσκύνηση των ιερών εικόνων, ή τη θεία μετάληψη, ή την προσκύνηση και της χειρός του ιερέως. Αυτό είναι αντίθετο με τους ιερούς κανόνες και δεν επιτρέπεται να υπακούσουμε σε καμιά περίπτωση. Μερικοί λένε ότι θα κάνουμε υπόκληση μπροστά την εικόνα και όχι να φυλάμε την εικόνα. Ναι, αυτό μου θυμίζει τους παπικούς, έτσι, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά αυτό ακριβώς είναι απόδειξη πλάνης και αίρεσης. Είναι αντίθετο με τους ιερούς κανόνες. Αυτό μας αφορίζει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Εν ονόματι της αγάπης μας λένε μην κοινωνάτε, μην προσκυνάτε ή μην κοινωνάτε με τον παραδοσιακό τρόπο ή μην φυλάτε το χέρι του ιερέως. Η αγάπη προς τον πλησίον σε καμιά περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με την αγάπη προς τον Θεό. Και μόνο από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι οδηγίες αυτές είναι εσφαλμένες. Εφόσον ο Χριστός μας έχει πει ότι αυτές οι δύο εντολές είναι μία. Δηλαδή όταν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε και τον πλησίον. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, προσκυνούμε τον Θεό που είναι η πρώτη εντολή, προηγείται η αγάπη στον Θεό και μετά η αγάπη στον πλησίον, σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κακό στον πλησίον όταν λατρεύουμε τον Θεό.
Οποιαδήποτε πράξη λατρείας στον Θεό που είναι εκπλήρωση της πρώτης εντολής, όπως είναι παραδεδομένο από τους Άγιους Πατέρες μας μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, σε καμιά περίπτωση δεν βλάπτει τη δεύτερη εντολή που είναι η αγάπη στον πλησίον. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε όλα αυτά που μας λένε είναι ανεδαφικά και αντιευαγγελικά. Γιατί μας λένε δηλαδή να ακυρώσουμε την πρώτη εντολή εν ονόματι της Δευτέρας. Δηλαδή, αυτό μας λένε. Ακυρώνουμε που να μην πάμε στην Εκκλησία να λατρεύουμε και να μην κοινωνούμε. Ακριβώς αυτό. Αυτή είναι ακύρωση. Ακυρώνουμε την πρώτη εντολή της λατρείας στον Θεό, που είναι όλα αυτά που κάνουμε στην Εκκλησία μας, οι ιερές ακολουθίες, η προσκύνηση των Αγίων Εικόνων, η προσκύνηση της χειρός του ιερέως, που δεν είναι προσκύνηση ενός ανθρώπου, ενός χεριού, αλλά είναι προσκύνηση του Χριστού. Αμήν. Ο ιερέας είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Και είναι φορέας της Θείας Χάριτος. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω και ακόμα μία γνώμη του Αγίου Γαβρίλ, του Διαχριστών Σαλού της Γεωργίας, που έλεγε «Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν». Φαίνεται και εδώ το φρόνημα των Αγίων, που είναι φρόνημα ταπεινό, ο ένας παραπέμπει στον άλλον. Ναι. Αυτά που μας είπαν μέχρι τώρα δεν παραπέμπουν πουθενά. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Να βρούμε ένα ιστορικό προηγούμενο στην εκκλησιαστική ιστορία που να μας λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έλεγε ο Άγιος, οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν, ένας ιερέας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει τόση δύναμη όσοι δεν έχουν όλοι οι λαϊκοί μαζί. Ακούτε, όλοι οι λαϊκοί δεν έχουν τόση δύναμη όσοι έχει ένας ιερέας. Και θα μου πείτε τώρα εμένα, δηλαδή θα πούμε στους πιστούς μας να μην προσκυνούν τον ιερέα. Να μην δηλαδή δείξουν την ευλάβειά τους στο χέρι που έπιασε τον Χριστό και να λέμε ότι υπάρχει περίπτωση αυτό το χέρι να μας μολύνει. Εδώ ο Άγιος Σημεών ο Νέος στο Λόγος μας είπε προηγουμένως ότι το χέρι μου και το πόδι μου και όλα μου τα μέλη είναι γεμάτα φως. Γίνομαι Θεός κατά χάρη μου. Λέει πάλι σε έναν ύμνο του στον 74ο. Το φως σου περιλάμποντας με ζωογονεί Χριστέ μου. Γιατί κι αν νόσος δέσποτα, να ορίστε, λέει και τη λέξη ακόμα, κι αν ακόμα μία αρρώστια, κι αν θλίψεις, μα και λύπες, κι αν τα δεσμά, κι αν ο λοιμός, κι αν η φυλακή, μα ακόμα κι αν με βαστούν δεινότερα πικρά, αλγινά Χριστέ μου, σαν το σκοτάδι, λάμποντας, τα διώχνει όλα το φως σου. Ορίστε, τα διώχνει όλα το φως του Χριστού και την νόσο και τις λύπες και το λοιμό και τη φυλακή. Και τώρα αυτό, μας λένε αν είναι δυνατόν. Είναι 74ος ύμνος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεού. Σαφέστατα πράγματα από τους Αγίους Πατέρες. Και μας λένε ότι η Θεία Κοινωνία είναι δυνατόν να μεταδώσει μολυσμό. Μιλήσαμε για το τι γίνεται στα εγγένεια και μάλιστα μιλήσαμε ότι ο επίσκοπος, ο αρχιερέας γονατίζει και λέγει ένα πολύ χαρακτηριστικό, επιτρέψου μου να συμπληρώσω, παρακαλεί τον Θεό και λέει «Κατάστησον αυτόν, τον ναό δηλαδή, λιμένα χυμαζομένων», να είναι ένα λιμάνι για αυτούς που χυμάζονται, έτσι που ταλαιπωρούνται. «Ιατρίων παθών», να είναι γιατρείο για τα πάθη, εννοεί και τα σωματικά και τα ψυχικά πάθη. Οι άνθρωποι όταν υπήρχε πανδημία, όταν υπήρχε λοιμική νόσος, στις εκκλησίες πήγαιναν για να βρουν παρηγοριά και να βρουν και θεραπεία. Εμείς στο μοναστήρι μας που έχουμε, στην Έδεσα, έφεραν τους ασθενείς, τους ψυχοπαθείς κατ' εξοχήν και τους άφηναν εκεί και για μέρες και για μήνες και γινόταν καλά με το που παρέμεναν μέσα στην εκκλησία, στο μοναστήρι. Λοιπόν, πού θα πάει ο ασθενής αν δεν πάει στον Χριστό που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών? Τι τα διαβάζουμε στις ευχές? Και το πιο τραγικό ότι εμείς που έπρεπε να είμαστε πρωτοστάτες να φέρουμε τον κόσμο στην Εκκλησία, έχουμε γίνει εμπόδιο. Εμείς ήδη διώχνουμε τους ασθενείς από το ιατρείο. Είναι τραγικό. Και όπως μου έλεγε ένας λαϊκός πάρα πολύ εύστοχα, σήμερα μου λέει οι ποιμένες, πάτερ μου, κλείστηκαν μέσα στο μαντρί και τα πρόβατα τα κλείσαν απ' έξω, να τα φάνε λύκη. Αυτό έγινε τώρα. Κλειστήκαμε οι ιερείς και οι αρχιερείς και κάνουμε μόνοι μας λειτουργίες μέσα στους ναούς και τους λαϊκούς τους αφήνουμε απ' έξω.
και έχω τραγικές έτσι μαρτυρίες, να πηγαίνει η καημένη η πιστή, η γυναικούλα, να βάζει το αυτί της στον τοίχο της εκκλησίας, μην τυχόν και πιάσει κάποια λέξη από αυτά που λένε οι ιερείς και οι αρχιερείς μέσα στο ναό, αν είναι δυνατόν. Κύριε Λέσο. Βεβαίως. Και έχω πάλι και από το Άγιο Όρος μια μαρτυρία που και σε ένα μοναστήρι εκεί στην αρχή που έγινε όλη αυτή η αναστάτωση δεν δεχόταν τους λαϊκούς και ένας γέροντας σπουδαίος έτσι πήγε στον ηγούμενο και του λέει «Πάτερ, σ' αρέσει αυτή η κατάσταση, έτσι όπως κάναμε σήμερα την πανηγυρή μας που δεν υπήρχε ούτε ένας λαϊκός». Δεν είχε χάρη, το κατάλαβες, δεν έχουμε χάρη. Γιατί η Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί. Δεν επιτρέπεται οποιονδήποτε άνθρωπο να κόβει από τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία. Απαγορεύεται. Τον ερχόμενο πρόσμε, ουμή εκβάλλω έξω. Αυτό το λέει ο Χριστός, αφέστατα. Για ποιους πέθαινε ο Χριστός? Ακριβώς. Μόνο για τους αρχιερείς και τους ιερείς, δηλαδή κάνουμε μια ελίτ. Κοιτάξτε και τι ωραία που το λέει εδώ. Παρακαλεί ο αρχιερέας να γίνει ο ναός, είπαμε, ιατρείο παθών και μετά καταφυγή ασθενών. Είναι καταφύγιο των ασθενών ο ναός. Όχι να κλείνουμε έξω. Και άρρωστος να είναι ο άνθρωπος και μεγάλης ηλικίας να είναι, γιατί να του κλείσεις την πόρτα του ναού? Πού θα βρει παρηγοριά? Λέει, θα μπει μέσα και θα κλείσει. Πώς θα κολλήσει, αφού μέσα είναι γεμάτο με χάρη, αφού ο Χριστός εν μέσω ημών? Υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να αφήσει να κολλήσει ο ένας τον άλλον? Βγαίνει μια ερώτηση, γέροντα. Ναι. Μήπως εμείς δεν έχουμε γεύση χάριτος? Ακριβώς αυτό γίνεται. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε τι δεν έχουμε χάσει. Βίωμα. Δεν έχουμε βίωμα, δεν έχουμε ζωή. Αλλιώς πώς, θα έχουμε χάσει δυστυχώς, ήδη την αίσθηση. Δυστυχώς, και να το πούμε και αυτό, και κληρικοί και λαϊκοί έχουμε πέσει πολύ βαριά ηθικά, έτσι, στο θέμα του ήθους, δηλαδή της ζωής, και γι' αυτό τώρα λοξοδρομούμε και στην πίστη, γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα δεν είναι ηθικά, είναι δογματικά παραπτώματα, είναι σφάλματα ως προς την πίστη. Και όπως έτσι μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο κ. Τσελικίδης, όταν κανείς σφάλει στο ήθος, σε λίγο θα σφάλει και στο δώμα. Όλοι οι πατέρες μας το λένε. Έτσι. Αν χάσουμε άρρηκτα, το ήθος, όπως το έχουμε χάσει, το σωστό ήθος στην πλειοψηφία σχεδόν όλοι, είναι θέμα χρόνου να χάσουμε και την πίστη μας. Να ρωτήσω, η ρίζα του κακού, πού οφείλεται, πώς φτάσουμε σε αυτά τα χάλη? Η ρίζα του κακού βεβαίως είναι η αμαρτία, έτσι, υπόσταση. Είναι η αποστασία, είναι η υποταγή στον αρχαίο κακό διάβολο, έτσι, και η πρώτη αρχή είναι η ραθυμία, όπως μας λένε οι πατέρες. Η ραθυμία, από εκεί ξεκινάει όλο το κακό. Ο διάβολος μας ρίχνει στη ραθυμία, στην αμέλεια και μετά στην αμαρτία, και από την αμαρτία μετά μας ρίχνει και στην απελπισία. Και αν μπορέσει και στην αυτοκτονία, γιατί είναι ανθρωποκτόνος, αυτή είναι η πορεία του κακού. Επομένως, ο ναός σε καμιά περίπτωση δεν είναι χώρος όπου μεταδίδεται ασθένεια. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί στις συνειδήσεις των πιστών. Αυτό είναι το πρώτο. Για να σταθούμε σωστά σε όλον αυτό τον πειρασμό και σε όλη αυτή την πρόκληση. Και να πρέπει να αντιδράσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Και με όποιο τρόπο να κάνουμε λειτουργία.